Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέλευσή σας. Ο Παύλος Οπιστίδης, γνήσιο τέκνο της αργολικής γης, συμπατριώτης μας, δικηγόρος, με μεταπτυχιακές σπουδές και επί 6 συναπτά έτη εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, αφού υπηρέτησε με αφοσίωση ως γνήσιος σοσιαλδημοκράτης τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατικής Παράταξης, επιθυμεί να αλλάξει πολιτικό μετερίζει. Διεκδικώντας με 5 δυναμικούς υποψηφίους την Προεδρία του Κόμματος. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αργολίδας, όπως όλους τους υποψηφίους και στον Παύλο, εύχεται καλή επιτυχία. Και στον Παύλο ειδικότερα, να υλοποιήσει τους στόχους του με την επιστημονική του γνώση, με τον δυναμισμό της ηλικίας του και της εμπειρίας του παρελθόντος. Δεν θα υπήρχε για μένα ποτέ καλύτερη αφετηρία, πιο τιμητική αφετηρία από την αφετηρία της πατρίδας μου, της Αργολίδας, και δεν θα υπήρχε πιο τιμητική αντιμετώπιση στο πρόσωπό μου από αυτή την οποία είχα τις τελευταίες εβδομάδες από φίλους, από συμμαθητές, από ανθρώπους που μεγαλώσαμε μαζί, από ανθρώπους που συναντούσα στον δρόμο όλα αυτά τα χρόνια, από όλους αυτούς με τους οποίους συνήθισα να συζητάω για όλα τα ζητήματα που απασχολούσαν και τον τόπο μας αλλά και όλα τα υπόλοιπα καθημερινά θέματα. Και επομένως είναι για μένα πολύ μεγάλη τιμή, αλλά ήταν και μια πολύ μεγάλη επιθυμία να ξεκινήσω από εδώ αυτή τη συζήτηση. Και είναι μια συζήτηση η οποία αφορά το σήμερα, αλλά αφορά και το αύριο και της Ελλάδας και της νέας γενιάς και της δικιάς μας παράταξης. Ένα αύριο το οποίο θέλουμε να είναι αισιόδοξο, δυναμικό, να είναι ένα αύριο το οποίο έχει ανοιχτές τις πόρτες του στους καθημερινούς ανθρώπους, ένα αύριο το οποίο διαμορφώνει νέες συνθήκες και βελτίωση της ζωής για τον καθένα και την καθεμιά. Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά σήμερα στην πατρίδα μας. Είναι προβλήματα οικονομικά, είναι προβλήματα κοινωνικά, είναι προβλήματα στην υγεία μας και το καταλαβαίνουμε πολύ καλά όσοι ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με τον κορονοϊό. Από εκεί και πέρα όμως, η δικιά μας παράταξη, μια παράταξη με σπουδαία παρακαταθήκη και τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2000 με τεράστιο έργο στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, είναι εδώ για να πρωταγωνιστήσει ξανά. Και σε αυτή την κατεύθυνση καταθέτω και εγώ τη δικιά μου υποψηφιότητα, ακριβώς για να εκφράσω τους καθημερινούς ανθρώπους, να εκφράσω τη νέα γενιά, να μιλήσω για τα δικαιώματα των γυναικών, την περίοδο αυτή την οποία ζούμε και που όλα αυτά τα οποία γύρω μας θεωρούνταν δεδομένα δεν είναι πια, και σίγουρα να βάλουμε τις μεγάλες προκλήσεις του αύριο στη συζήτησή μας. Ειδικά για την Αργολίδα, θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η αγάπη την οποία έχω εισπράξει είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ, είναι κάτι το οποίο θα το κρατώ πάντα μέσα μου ως τη μεγαλύτερη παρακαταθήκη αυτού του βήματος που έκανα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, πολύ θερμά που σήμερα είστε εδώ. Εδώ και 6 χρόνια είμαι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Ως εκπρόσωπος τύπου έδωσα μάχες σε κάθε επίπεδο. Όταν η Φόφη Γεννηματά με ανέδειξε και μου έδωσε το ρόλο του εκπροσώπου τύπου, το ΠΑΣΟΚ ήταν στα όρια της εισόδου στη Βουλή. Οι δημοσκοπήσεις το 2015 μας είχαν σχεδόν κάτω από 3%. Σήμερα είμαστε στο 8,1% και η σπορά των προηγουμένων ετών είναι εδώ για να αποτελέσει και το καλύτερο εφαλτήριο για αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας. Επομένως, δεν φοβάμαι τον ανταγωνισμό. Είμαι εδώ για να καταθέσω τις απόψεις μου, τις ιδέες μου, τις ευαισθησίες μου και πιστεύω ότι αυτό θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα. Θέλετε δηλαδή να πείτε ότι ένα μεγάλο σχολείο για εσάς ήταν η θήτησή σας δίπλα στη Φόφη Γεννηματά επί 6 χρόνια? Κοιτάξτε, η Φόφη Γεννηματά για όλους εμάς είναι ένα σύμβολο, ένα σύμβολο αξιοπρέπειας και ένα σύμβολο αγώνα. Για μένα προσωπικά είναι πάρα πολλά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με ανέδειξε και θα τη θυμάμαι πάντοτε με το χαμόγελο στα χείλη, να είναι μπροστάρι σε μάχες, να τραβάει την παράταξη σε καλύτερες στιγμές και να αναδεικνύει νέους ανθρώπους διαρκώς, να φέρει καθημερινούς ανθρώπους στην πολιτική, να ενώνει, να ανανεώνει και να δείχνει την προοπτική για την παράταξή μας. Επομένως, όλα όσα έζησα μαζί της ήταν ένα τεράστιο σχολείο, ένα πολύ μεγάλο μάθημα για μένα. Λοιπόν, η είσοδος του Γιώργου Παπανδρέου στο παιχνίδι, η ξαφνική είσοδος του, προφανώς άλλαξε όλες τις ισορροπίες μέσα στο κοινάλ. Στη μάχη για την διεκδίκηση της Προεδρίας.
Ήρθε η στιγμή, από τη στιγμή που μπαίνει ο Γιώργος Παπαδρέως, πρέπει να σκεφτείτε, εδώ τα παρατάω, εδώ βγαίνω από το παιχνίδι και τα... Κύριε Αργυρίου, σας είπα και προηγουμένως ότι είμαι εδώ για να εκφράσω μια πλατφόρμα η οποία είναι ενεργητική και δεν θα τελειώσει ούτε στους 5 ούτε στις 12 Δεκεμβρίου. Είναι μια πλατφόρμα η οποία έχει πολύ μέλλον μπροστά της. Διότι καθημερινά βλέπουμε γύρω μας τα ζητήματα της ανεργίας, τα ζητήματα της υποαμοιβόμενης εργασίας, τα ζητήματα της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης που επικρατεί στους εργαζόμενους γύρω μας. Άρα όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει κάποιος να τα βάλει στην ατζέντα. Και εγώ είμαι αποφασισμένος να τα βάλω στην ατζέντα. Μέχρι τώρα δεν βλέπω την ίδια αντίληψη από αρκετούς συνυποψηφίους. Πιστεύω ότι από εδώ και μπρος θα μπούμε σε αυτή την επιχειρηματολογία. Θέλω να μπούμε σε αυτή την επιχειρηματολογία, γιατί από αυτή θα κριθούμε και από τους πολίτες. Επομένως, ενώνω τη φωνή μου και τις δυνάμεις μου με όλους τους συνυποψηφίους για να μεγαλώσουμε την παράταξη, αλλά είμαι και εδώ για να εκφράσω μια πλατφόρμα αυθεντικά με χιλιάδες νέους ανθρώπους, με χιλιάδες ανθρώπους κάθε γενιάς, οι οποίοι είναι εδώ για να εκφράσουν το κάτι διαφορετικό, το κάτι νέο. Φιλοδοξείτε λοιπόν να είσαστε συνδιαμορφωτής στην επόμενη μέρα του κοινάλου, της πολιτικής του. Φυσικά, αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη νομίζω ότι συμβαίνει. Ο καθένας με το δικό του λιθαράκι, με τη δικιά του πολιτική φωνή, βάζει τη βάση για να εξελιχθεί η παράταξή μας σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Κύριε, επειδή ήδη πολλά δημοσιεύματα σχόλια, κυρίως ερμηνείες, λένε ότι αν εκλεγεί ο Α, το κοινάλ θα πάει από εκεί, αν εκλεγεί ο Β, θα πάει αλλού. Εσείς αυτό το, έτσι, το σενάριο, να το πούμε κάπως, πώς το βοηθήσετε? Κοιτάξτε, είναι μια ερώτηση την οποία έχω απαντήσει ως εκπρόσωπος τύπου εκατοντάδες φορές. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή μου έλεγαν ότι θα τα βρούμε με τη Νέα Δημοκρατία, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο θα τα βρούμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα βρήκαν ποτέ με κανέναν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας πιστώθηκε από τους Έλληνες πολίτες και στις εκλογές του Ιουλίου του 2019. Αυτή η αυτονομία μας είναι η αφετηρία για να βρούμε την πρωταγωνιστική μας προοπτική. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να γίνουμε συμπλήρωμα και πατερίτσα, είμαστε εδώ για να φτιάξουμε τη σχέση μας ξανά με τους πολίτες και να διαμορφώσουμε μαζί τους μια καλύτερη εποχή για την πατρίδα μας και σίγουρα μια καλύτερη ημέρα για τη δικιά μας παράταξη. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το Πασόκ της νέας εποχής με πρωταγωνιστικούς όρους, με συμβολή κάθε γενιάς της παράταξης, με πολλές ιδέες και φυσικά αφουγκραζόμενοι τα πραγματικά ζητήματα. Γιατί πολλές φορές, το ξέρετε κι εσείς, νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι οι πολιτικοί μιλούν ερήμην των πολιτών και οι πολίτες νιώθουν ότι οι πολιτικοί με όμορφη γιώτα δεν τους ακούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Και επομένως η δικιά μου υποψηφιότητα δεν έχει να κάνει με προξενιά κορυφής για καρέκλες, αλλά έχει να κάνει με το πώς θα ξαναφτιάξουμε τη σχέση μας με τους πολίτες. Σε επίπεδο καθημερινότητας, σε επίπεδο κοινωνικής, οικονομικής, ισορροπίας και ανάπτυξης. Σας έχει απασχολήσει το αν το κοινάλ χωρίς μισθώσεις θα πρέπει να ξαναγίνει Πασόκ, όπως και κάποιοι άλλοι συνυποψήφοι λένε? Κοιτάξτε, εδώ να σας πω ότι εγώ που έχω υπάρξει όλα μου τα χρόνια στο Πασόκ, χωρίς να φύγω ποτέ, καταλαβαίνω τη σπουδαία παρακαταθήκη των κυβερνήσεων του κινήματος. Και αντιλαμβάνομαι το συναίσθημα το οποίο ξυπνά στον καθένα μας, αντιλαμβάνομαι το έργο το οποίο έχει και τη σημασία που έχουν οι άνθρωποι των κυβερνήσεων του Πασόκ όλων των προηγούμενων δεκαετιών. Η επιλογή του κινήματος αλλαγής είναι μια επιλογή που έγινε από κάτω. 212.000 συμπολίτες ήρθαν πριν από 4 χρόνια και ψήφισαν για να δημιουργήσουν κάτι νέο. Και τα δύο είναι μια σπουδαία παρακαταθήκη. Και θεωρώ ότι εδώ πρέπει να δώσουμε ξανά τη μάχη να κάνουμε την παράταξή μας ένα κίνημα έκφρασης των αγωνιών του κόσμου. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα για εμάς. Επομένως, τα ζητήματα που αφορούν το Πασό και το κίνημα αλλαγής θα τα δούμε στο συνέδριό μας που έχουμε τον Μάρτιο του 2022. Για εμένα, ο οποίος μέχρι από λίγες ημέρες ήμουν καθημερινά στην Καρλάου Τρικούπη και έχω ζήσει όλα όσα έχω ζήσει, είναι αυτονόητο ότι και το Πασό είναι μέσα μου βαθιά χαραγμένο και φυσικά το κίνημα αλλαγής είναι μια παρακαταθήκη η οποία θα μας ακολουθεί. Το ζήτημα είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εκεί θα δώσουμε την έμφασή μας όλοι και εγώ προσωπικά. Κύριε Χριστίδη, ο Λοβέρδος, ο Ανδρουλάκης και ο Γεωργιάνος ζητούν debate. Τι απαντάτε? Έχω καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή μια πρόταση για 2 debate συν 1 εν ώψη του δευτέρου γύρου, αλλά και 3 ξεχωριστές συζητήσεις με όλους τους υποψηφίους θεματικού χαρακτήρα.
μία συζήτηση η οποία αφορά τη δημοκρατία, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ανισότητες και το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θεσμικό κενό της πολιτικής με τους πολίτες σήμερα. Το δεύτερο αφορά την οικονομία και τον τρόπο με τον οποίο σήμερα οι ανισότητες συνεχίζουν να εξελίσσονται. Και το τρίτο το οποίο έχω προτείνει είναι μια συζήτηση που αφορά την παράταξή μας, το κόμμα. Πώς η παράταξή μας θα δομηθεί και θα λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια, ώστε όλοι να έχουμε και λογοδοσία και να δίνουμε απαντήσεις στα μέλη και τους φίλους της παράταξης. Άρα, όσο το δυνατόν περισσότερες συζητήσεις κάνουμε, θα έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να μας κρίνουν και αυτό για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ θετικό. Πόσο εύκολο θα είναι σε περίπτωση που εκλεγείτε να διοικηθεί το κόμμα, μιας και δεν είστε ενεργεία βουλευτής, δεν είστε βουλευτής, μα είναι εκλεγμένοι. Κοιτάξτε, όπως είδατε και πριν από δύο ημέρες, η κοινοβουλευτική μας ομάδα με απόλυτη νυφαλιότητα και ψυχραιμία κατέληξε σε μια λύση η οποία είναι προσωρινή και μεταβατική λύση. Επομένως, νομίζω ότι έχουμε τον τρόπο και τον δρόμο να διαμορφώσουμε τέτοιου είδους λύσεις και την επόμενη μέρα μέχρι τις εθνικές εκλογές. Δεν το βλέπετε τόσο εμπόδιο, δηλαδή. Το βλέπω ως και μια ευκαιρία. Έτσι ακριβώς όπως διαμορφώνεται και σήμερα στη Βουλή. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες φωνές οι οποίες ακούγονται και νομίζω ότι αυτό είναι ένας δρόμος τον οποίο πρέπει να τον κρατήσουμε. Έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ ιστορικά ότι στις πολύ κρίσιμες στιγμές ήταν εκεί η ενότητα και η νυφαλιότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το διατηρούμε και τώρα μετά την τεράστια απώλεια την οποία είχαμε τις φόβες γεννηματά. Επομένως αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει σε κανένα διακύβευμα και να κινδυνεύσουμε να το χάσουμε. Κύριε Χριστίδη, σημαντικό ρόλο θα παίξει και η 12η Δεκεμβρίου και μάλιστα όπως ακούγονται γίνονται κάποιες συζητήσεις συνεργασιών όσων βγουν από το παιχνίδι. Έχετε κάνει ζητικές επαφές? Δεν κάνω τέτοιες συζητήσεις, κύριε Αποτέλη, αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει, σας είπα και προηγουμένως, είναι να εκφράσω όλους αυτούς οι οποίοι μεταφέρουν κάθε μέρα την αγωνία τους. Ξέρετε ότι εγώ πήρα μια απόφαση μέσα σε πολύ λίγες ώρες και είχα επίσης 4 με 5 ημέρες να καταθέσω την υποψηφιότητά μου. Και όλο αυτό το οποίο έγινε είναι κάτι το οποίο είναι πολύ τιμητικό, είναι μια ευθύνη την οποία νιώθω να την εξελίξω και να την κάνω πολιτικό διακύβευμα, πολιτικό πρόταγμα. Αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο θα ακολουθήσω και πιστέψτε με, όλα όσα θα δείτε τις επόμενες εβδομάδες θα είναι αισιόδοξα, καινοτόμα, πρωτοποριακά ζητήματα τα οποία θα περιλαμβάνουν στη δικιά μου ατζέντα και πλατφόρμα.